υπέστροφε. Βασίλισσα των ποταμών της Γαλλίας, υπέστροφα του είδους αλμοτρούτα, αναγνωρίζεται εύκολα χάρη στις μαύρες και κόκκινες κοιλίδες που έχει πάνω στα λέπια της. Αυτή είναι η άγρια πέστροφα των γαλλικών ποταμών και ριακιών. Προερχόμενη από την Καλιφόρνια, η πέστροφα ουρανιοτόξο εισάχθηκε στα γαλλικά νερά εδώ και έναν αιώνα μέσω ιχθυοτροφείων. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλών ειδών πεστρόφων του είδους αλμοτρούτα, τις οποίες διαχωρίζουμε χάρη στην ποικιλία των χρωμάτων τους. Ηθαγενή σε όλη την Ευρώπη, η πέστροφα αλμοτρούτα, που ονομάζεται επίσης κοινή πέστροφα, έχει εγκατασταθεί σε λίμνες, ποτάμια και ριάκια από τη Βρετάνη μέχρι τα Ουράλια όρη. Οι περισσότερες πέστροφες είναι ατλαντικής προελεύσεως. Προς τα νότιο-ανατολικά εξαπλώνονται μέχρι και τη Μικρά Ασία, στα παράλια της Μεσογείου, στην Κορσική, στη Σαρδινία, στη Νότια Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία καθώς και στο Μαρόκο. Οι μεσογειακές πέστροφες που αντέχουν περισσότερο στη ζέστη αντικατέστησαν τις ατλαντικές πέστροφες. Επίσης, κάποια αποδημητικά είδη, όπως οι θαλάσσιες πέστροφες, βρίσκουν την τροφή τους σε θαλασσινό νερό, στα παράλια του Ατλαντικού, της Μάχης, της Βορείας Θάλασσας και της Βαλτικής, από την Πορτογαλία μέχρι τη Χερσόνησο της Γκόλα, ανεβαίνοντας στα παράκτια ποτάμια μόνο κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους. Στα ποτάμια της Φρανσκοντέ, η έναρξη του ψαρέματος της πέστροφας στις αρχές Μαρτίου είναι ένα γεγονός μείζωνος σημασίας, το οποίο οι ντόπιοι ψαράδες δεν θα χάνουν με τίποτα. Είναι ακόμα χειμώνας και το νερό είναι παγωμένο. Οι πέστροφες, που έχουν μόλις συνέλθει από το κρύο, δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους κατάσταση. Όμως όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, εφόσον η έναρξη είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ξαναβρει κανείς το ποτάμι και την παρέα του. Η τεχνική του ψαρέματος με πεδονιά και δόλωμα έχει τη μεγαλύτερη πέραση στην αρχή της σεζόν. Το μεταλλικό δόλωμα με το γοβιό που συνδυάζει τις δονήσεις μετάλλου και τη μυρωδιά του ψόφιου γοβιού σε κρύα νερά είναι πιθανότατα ό,τι καλύτερο για να πιάσει κανείς μια πέστροφα. Το πρώτο ψάρι της χρονιάς είναι πάντοτε μεγάλη χαρά για το ψαρά. Ακόμα και αν η πέστροφα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ, που προσπαθεί γενναία να αμυνθεί και με επανειλημμένες συστροφές να απελευθερωθεί από το αγκίστρι. Θα σημειώνουμε τα ψάρια που πιάνουμε σε αυτό εδώ το τετράδιο, στο οποίο καταγράφεται η κάθε πέστροφα, ακόμα και αν είναι άγρια. Θα γράψουμε σε μία στήλη τις πέστροφες που έχουν εισαχθεί, ώστε να δούμε πόσες από τις εισαχθήσεις πέστροφες έχουν ψαρευτεί. Συνήθως ψαρεύεται το 95% από αυτές τον πρώτο μήνα της έναρξης του ψαρέματος. Στο ειδικό τετράδιο σημειώνω το είδος και για να διευκολύνω τον έλεγκτη στη δουλειά του, γράφω και την ώρα. Τώρα είναι 6 το απόγευμα, το γράφω λοιπόν έτσι απλά. Βλέπετε? Ο στόχος μας δεν είναι απλά να πιάσουμε τα 40 ψάρια που είναι το επιτρεπτό όριο. Αυτή την εισαχθούσα πέστροφα την πιάσαμε. Θα τη φάμε. Αλλά τα άγρια ψάρια προσπαθούμε να τα ξαναβάλουμε πίσω στο νερό σε καλή κατάσταση. Εκτός από κάποια πολύ μεγάλα, τα οποία είναι καλύτερο να τα κρατήσουμε. Αυτός ο νεαρός ψαράς είχε την τύχη να πιάσει μια μεγάλη άγρια πέστροφα. Σίγουρα θα το θυμάται για πολύ καιρό. Το μικρό πλαίσιο στο αγκίστρι, πρόγονος του τσικρικιού, χρησιμοποιείται ακόμα στη Φρασκοντέ από μερικούς πολύ καλούς ειδικούς στο ψάρεμα της πέστροφας στις όχθες της Λου ή του Δούναβη. Ο
Αυτή η τεχνική που χρησιμοποιείται για να τυλίξει κανείς το νήμα υποχρεώνει το ψαρά να δίνει χάρη στην κίνηση των καρπών του ένα άριθμο κολύμπι στον ψόφιο γοβιό του, γεγονός που προσελκύει την πέστροφα. Σχετικά με το τσικρίκι, το μικρό πλαίσιο έχει προτερήματα. Επειδή έχουμε άμεση επαφή με κάθε κίνηση που θα γίνει με το δόλωμα, με το ρεύμα, με το ψάρι, διότι με το δεξί μας χέρι ελέγχουμε απευθείας το νήμα, όπως αυτό εδώ, με τα δάχτυλά μας. Τραβάμε, όλα είναι εντάξει. Στη νότια πλευρά των Ισπανικών Πυρηναίων, οι φυσικές λίμνες και τα πανέμορφα ποτάμια εμπεριέχουν ακόμα σημαντικούς πληθυσμούς άγριων πεστρόφων. Αυτή η τεχνική είναι πολύ παλιά. Την δοκίμασα και την αντέγραψα. Θα χρησιμοποιήσω λίγη κόλλα. Κόβω. Βγάζω την κεντρική ραβδό. Και τώρα μαζεύω όλα τα μικρά φτερά μαζί προσεκτικά για να μην χρειαστεί να τα κόψω πολύ. Ορίστε. Και τώρα κόβω ό,τι εξέχει. Τα κόβω από εδώ και έχουμε ένα τέλειο δόλωμα. Τα φτερά των Ισπανικών κοκόρων της επαρχίας της Λεώνης έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στον κόσμο. Οι νευρώδεις ίνες του, το κυλιδωτό τους πανέμορφο χρώμα και η ευληγησία τους, που επιτρέπει εξαιρετική εφαρμογή επάνω στο αγκίστρι, φτιάχνουν τις καλύτερες τεχνητές μύγες που υπάρχουν. Τυλίγουμε το νήμα γύρω από τη μύγα, αρκετά σφιχτά, ώστε να επιπλέει καλά η μύγα μας. Και τώρα έχουμε μια όμορφη τεχνητή μύγα. Θα φτιάξουμε μια εφήμερη με νήμα μεγέθους 16. Είναι η πιο δύσκολη μύγα. Θα φτιάξουμε τη μύγα που μας έχει αποφέρει τα περισσότερα χρήματα. Αυτό το μοντάρισμα από τρίχωμα λαγού θα δώσει μέσα στο νερό την τέλεια εντύπωση στην πέστροφα ότι είναι μια νύμφη υδρόβιου εντόμου που παρασύρεται από το ρεύμα. Η μικρή χρυσή μπύλια στο πάνω μέρος του αγκιστριού θα επιτρέψει στη μύγα να βυθιστεί πιο εύκολα. Φτάνουμε στην τελική φάση. Δεν μας μένει παρά να κόψουμε αυτό εδώ. Δεν έκανα κόμπο, το ξέχασα. Αυτές οι τρεις απομιμήσεις νύμφης, νυμφιδίου και εφήμερου, μάλλον είναι αρκετές ώστε να προσελκύσουν τις πέστροφες.
Τα νερά των Ισπανικών Ριακιών είναι απίστευτα διάφανα και είναι πολύ δύσκολο να πιάσει κανείς τις πέστροφες που ζουν εκεί και να τις προσελκύσει με μια τεχνητή μύγα. Το ψάρεμα πρέπει να γίνεται απαραίτητα αντίθετα του ποταμού. Έχοντας υπόψη μας τη θέση του ηλίου, ιδάλλως ο ψαράς διακινδυνεύει να διώξει όλα τα ψάρια πριν ακόμα ρίξει τη μύγα του. Αυτό το ψάρεμα θα μπορούσε να αποκαλεστεί ψάρεμα με το μάτι. Οι πέστροφες που στέκονται μέσα σε μερικά εκατοστά νερού μπορούν εύκολα να κρυφτούν κάτω από την πιο κοντινή πέτρα με το παραμικρό σημάδι κινδύνου. Νευρικές και μαχητικές οι ισπανικές πέστροφες των βουνών, παρόλο που δεν μεγαλώνουν πολύ, είναι πανέμορφα ψάρια με γυμνασμένες καμπύλες και πολλές χρωματιστές κοιλίδες. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ανοίγουν στις άγριες πέστροφες, γεννημένες στο ποτάμι, και όχι απλά ξεχυμένες από το κοντινότερο ιχθυοτροφείο, όπως συχνά συνηθίζεται στη Γαλλία. Ας παραμείνουμε στο βουνό, αλλά αυτή τη φορά σε έναν καταράκτη των Άλπαιων, στον Ιζέρ. Ο παραδοσιακός τρόπος ψαρέματος της πέστροφας με κουκουλωμένο χωβιό σε αυτά τα ταραχώδη νερά παραμένει σταθερός. Σε αυτά τα κρύα και τρεχούμενα νερά, η τροφή είναι λίγη και γι' αυτό τον λόγο τα ψάρια δεν φτάνουν ποτέ σε μεγάλα μεγέθη. Υπάρχουν δύο τύποι αγκιστριών για να ψαρέψει κανείς με δόλο με ένα γοβιό. Ο πρώτος είναι ο παραδοσιακός που ονομάζεται συχνά ο ζυγκάνικος σκελετός και αποτελείται από τρία ενωμένα αγκίστρια. Ο δεύτερος είναι με έναν απλό μολυβδένιο σκελετό πάνω στον οποίο έχει επικολληθεί ένα μικρό πλαστικό εξάρτημα ώστε να μοιάζει με πληγωμένο ψαράκι. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο μικρά εξογκώματα τα οποία μας επιτρέπουν να παγιδέψουμε το ψάρι. Για την πρώτη τεχνική χρειαζόμαστε μόνο μια μικρή κουκούλα για κοβιό. Μια βελόνα για κοβιό. Και το τζιγκάνικο σκελετό. Πρώτα απ' όλα, περνάμε το νήμα μέσα από την κουκούλα. Ύστερα διαλέγουμε ένα γοβιό. Δένουμε τη θηλή του σκελετού με τη θηλή της βελόνας. Τρυπάμε τον γοβιό από την ουρά προς το στόμιο του, πολύ προσεκτικά, για να μην αδειάσουμε το ψάρι. Ορίστε. Όταν το ψάρι έχει περαστεί πάνω στο σκελετό, θα περάσω το νήμα μου μέσα στη θηλή του σκελετού. Κάνω έναν πολύ απλό κόμπο. Ensuite,
Ύστερα στηρίζουμε με ένα κλωναράκι την κουκούλα πάνω στο κεφάλι του γοβιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε το ψάρι να μην μπορεί πια να κουνηθεί και ούτε να χαλάσει εξαιτίας του γρήγορου ρεύματος του ποταμού. Στα πολυσύχναστα μέρη, οι ντόπιες οργανώσεις ψαρέματος φέρνουν επέστροφες ουρανίου τόξου από το ιχθυοτροφείο και τις αφήνουν μέσα στα ποτάμια. Τώρα θα δουλέψουμε μια ακόμα τεχνική. Είναι ακόμα πιο απλή. Περνάμε το νήμα μέσα στη θηλή της ειδικής βελόνας και διαλέγουμε έναν ωραίο γοβιό. Διαπερνάμε το γοβιό από το στόμα προς την ουρά, πάλι με πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, και ύστερα προσδένουμε το αγκίστρι. Εγώ προτιμώ να είναι τριπλό και νικέλινο, πιο ανθεκτικό και αρκετά μεγάλου μεγέθους. Κάνω τον κόμπο μου και το στερεώνω. Στερεώνουμε το τριπλό αγκίστρι. Το περνάμε από την ουρά του ψαριού. Κατεβάζουμε το μεταλλικό αυτό μικρό εξάρτημα μέσα στο στόμα του γοβιού και αφήνουμε καλά τις λαβίδες, έτσι ώστε να φυλακιστεί το ψάρι. Ορίστε, το δόλωμα είναι έτοιμο.